Ευτυχώς και είμαστε εδώ και επιστρέψαμε και στον καναπέ μας κάθεται ο κύριος Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος του μεγάλου καναλιού, του Μέγκα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Με τιμάει εμένα, τιμάει και εσάς βεβαίως για το ότι με διαλέξατε, γιατί ουσιαστικά τιμάτε και το Μέγκα με το οποίο είχατε συνεργαστεί. Για αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια. Μέγκα, έχω περάσει 10 χρόνια εγώ. Εννιά σεζόν παρουσίαζα το Μέγκα Σταρ και ήταν χρόνια ξένιαστα, ευτυχισμένα, χαρούμενα χρόνια πολύ, γιατί ήταν και τα χρόνια ακόμα τότε που, ξέρετε, δεν ασχολούμασταν και με νούμερα τηλεθέασης, κυλούσαν όλα υπέροχα, ξέραμε ότι ό,τι και να γίνει πρώτο θα είναι και το κανάλι και η εκπομπή. Ακριβώς. Εγώ πριν από 23 χρόνια, στο διπλανό το στούντιο που ήταν πριν τα παιχνίδια, δεν έχω ξαπατήσει από τότε. Εδώ λέμε μέχρι τώρα. Εδώ που είμαστε. Με το μικρούτσικο, τον Ανδρέα, τον οποίο τον ευχαριστώ και δημόσια. Δεν τον έχω δει, βέβαια, έχω πολλά χρόνια να τον δω. Είχαμε έρθει εδώ πέρα σε μια ψυχαγωγική καθαρά εκπομπή, όπως ήταν το Χαμογελάτε, και λέγαμε δύο λόγια για τον καιρό. Είστε συγκινημένος, κύριε Κολυδά. Από πάντα. Όταν έρχεσαι σε τέτοια πράγματα, όπως και πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, συνάντησα ανθρώπους σε ένα reunion του Αντένα που είχα να τους δω από το 92. Στον Αντένα ήμουν από το 90 μέχρι το 92. Και έγινε ένα reunion, μια κοπή πίτας στο Χαλάνδρι, και συγκινήθηκα βεβαίως, γιατί πέρασε μια ζωή. Πέρασαν 25 χρόνια. Με ανθρώπους και με το Μέγκα βέβαια και με το Σταρ που συνεργάστηκα. Είναι μια ζωή. Έτσι. Μια ζωή στην οποία είχαμε μια δεύτερη δουλειά για να μπορέσουμε να ζήσουμε την οικογένειά μας. Και εμείς καταρχάς να ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτεια την οποία βιώνουμε. Γιατί το Μέγκα δεν είναι τα πρωτοκλασσά τα ονόματα τα οποία γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος. Το Μέγκα είναι 420 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που έχετε δώσει ένα διετή αγώνα προς τη Μέγκα. Εγώ δεν είμαι, δεν σημαίνει ότι είμαι συνεργάτης. Δεν είμαι εργαζόμενος. Ναι. Έχω μια, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, αποστασιοποιημένη, θα έλεγα. Δηλαδή, βρίσκομαι μέσα, ζω, καταλαβαίνω τι γίνεται, αλλά έχω μια τελείως διαφορετική άλλη στάση και νομίζω ότι και βλέπω και συμπαραστέκομαι τώρα σε αυτό, σαν συνεργάτης, για τρεις κυρίως λόγους, ας πούμε, ουσιαστικά. Τόσες διέκοψα, αλλά τέλος πάντων, όπως έχω τα πράγματα. Να στηρίξω τη δουλειά μου. Ένα κομμάτι που ξέρω να κάνω καλά τόσα χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το διάστημα όμως που δεν εξέπεμπε κανονικά το κανάλι, εσείς ήσασταν εκεί και δίνατε το παρόν καθημερινά. Τους το λέω κανονικά. Τώρα. Κανονικά. Πράγματι, έτσι. Πράγματι είναι, λέω στα παιδιά, είναι σαν ένας να είναι, ας το πούμε, στην εντατική και κουνάει κάπου το δάχτυλό του. Αυτό το δάχτυλο που κούναγε, που ανέπνεε, που φαινόταν ότι ανοίγει τα μάτια του, ήταν αυτά τα 5 λεπτά που ο ασθενής, ας πούμε, άνοιγε τα μάτια του, να μην το πούμε το ότι κούναγε κάτι. Ήταν το δελτίο του καιρού. Το και έκανε πρόγραμμα. Και πολύ καλά νούμερα, έτσι δεν είναι. Ήταν μέχρι το Δεκέμβρη που το κοίταξα, να σας πω, σε εκείνο το τέταρτο, δεν το κοίταξα μέσα από το Μέγκα, το κοίταξα από αλλού, γιατί έχουν κοπεί με τις διαφημίσεις και τα λοιπά αυτά. Εκείνο το τέταρτο που μου λέγανε όλοι οι φίλοι γνωστοί, γιατί και από όλα τα κανάλια έχω φίλους και γνωστούς, μου λέει: Κολυδά, πώς τα καταφέρνεις, είναι πρώτο. Στην ώρα του, εκεί στο τέταρτο. Αυτό το τέταρτο. Είναι πρώτο σε τηλεθέαση. Εντάξει, γιατί τα εμπιστεύετε. Τώρα από εκεί και μετά, και στο ίδιο το κανάλι, αυτό που έχτιζε στο παρελθόν, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ψυχαγωγίας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή με τις καλές σειρές, αυτό το βρίσκεις μετά. Δηλαδή αυτό που επένδυε, το βρίσκεις μετά με τις καλές σειρές. Και έτσι έχει κρατηθεί και ζωντανό, δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια το Μέγκα που δεν εκπέμπει ζωντανό πρόγραμμα, αυτές τις σειρές και τις παραγωγές. Έχει μια τεράστια ιστορία, έχει ένα αρχείο σειρών και εκπομπών που ίσως είναι το πλουσιότερο και το μεγαλύτερο. Έχει 17.000 ώρες, αν θυμάμαι καλά και αν δεν μίλησα τουλάχιστον πρόσφατα, αλλά πότε θυμάμαι στις συζητήσεις, γύρω στις 17-18.000 ώρες ψυχαγωγικού προγράμματος. Είναι μια τεράστια, βεβαίως μετά. Αυτό όσο περνάει τα χρόνια απομειώνεται. Και είναι φυσικό. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις 2-3 φορές το ίδιο σύριαλ μέσα σε κάποιο διάστημα και δεν μπορεί να κρατήσει. Αλλά πιστεύω ότι τώρα που έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο, άσχετα ότι δεν κατατέθηκε κάποια άδεια, πάντα υπάρχει ένα. Εκεί παράθυρο. Έχετε κάποια ελπίδα αυτή τη στιγμή. Πριν το πούμε αυτό, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο πολύ συγκινητικό που έχει να κάνει με τον κύριο Κολυδά και θα έρθουμε να πούμε τα πάντα για τις άδειες και όλα τα άλλα.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Θέλω να μου επιτρέψετε πριν πούμε δύο λόγια για τον καιρό, για τον καιρό των επομένων ημερών, όπως έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια να σε ενημερώνουμε έγκυρα από αυτό το κανάλι, από το Μέγκα, από το κανάλι που αγαπάμε με όλη μας την καρδιά και πιστεύω ότι την ίδια αγάπη την έχουν εκτός από τους εργαζόμενους και οι υπόλοιποι οι μέτοχοι, θα λέγαμε αυτοί, σε αυτούς τους οποίους ανήκει το κανάλι, να δείξουν και εκείνοι εμπράκτος όπως εμείς έχουμε δείξει δύο χρόνια την αγάπη μας γι' αυτό. Και βεβαίως τα πλάνα αυτά που βλέπετε είναι από την αίθουσα σύνταξης που περιμένουμε όλοι με αγωνία να μάθουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης των εκπροσώπων του ΜΕΓΑ με τους μετόχους του καναλιού. Δεν είμαι δημοσιογράφος να σας πω ωραία λόγια, τα λέμε όλα από ψυχής, όπως και από ψυχής και απ' έξω λέμε και τα στοιχεία του καιρού. Ποτέ δεν είδα από κάποιο τοκιού κάτι γραμμένο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, ας βάλουμε το φίλο μας στο σκηνοθέτη το Νεκτάριο να μας δώσει τα στοιχεία για τον καιρό όπου βλέπουμε τα βαρομετρικά χαμηλά τα οποία θα μας επηρεάσουν. Και για να γυρίσουμε σε αυτό το που έλεγε ο Πέτρος πριν, όλο αυτόν τον καιρό που η ροή του προγράμματος ήταν καθημερινή, κανονική, έπαιζε η δικιά σας εκπομπή, τα σίριαλ διαδέχονταν το ένα το άλλο, υπήρχαν διαφημίσεις. Και αρκετές διαφημίσεις. 50 εκατομμύρια λέει μαζί. Αυτά, λοιπόν, αυτές λοιπόν οι διαφημίσεις απέφεραν νομίζω κάποιο κέρδος. Βέβαια, σημαντικό. 50-55 εκατομμύρια. Παρ' όλα αυτά όμως οι εργαζόμενοι, οι τεχνικοί, στη ροή, οι πάντες όλοι δούλευαν αμυστοί για να κρατήσουν το κανάλι ζωντανό. Κοιτάξτε, ναι, έχετε δίκιο και καταλαβαίνω. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι, αφού καταλάβατε δεν νομίζω θέλετε να ρωτήσω. Έχω μια απάντηση, κάνε μια ερώτηση που λέει και ο Woody Allen. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Όντως, αυτό είναι ένα θέμα καταρχάς νομικό. Αυτά προκύπτουν ουσιαστικά από τη σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του καναλιού με τα δάνεια, με την ανασυγκρότηση των δανείων. Δεν το ξέρω καλά, αλλά αυτό που λέει ο καθένας μας και σκέφτεται είναι ότι αν βλέπεις ότι ο νόμος δεν σου δίνει το δικαίωμα να μπορέσεις να ζητήσεις τα χρήματα αυτά από τις τράπεζες, γιατί αυτοί τα κρατάνε, η κίνηση αυτή που πρέπει να κάνεις, δηλαδή η πολιτεία, και όταν λέμε πολιτεία, εννοούμε τις τρεις εξουσίες. Τώρα πριν από λίγες μέρες είδαμε και καλά έγινε ότι υπάρχει μια είδηση ότι από το Υπουργείο Εργασίας θα δοθεί στους εργαζόμενους, κάποιο επίδομα. Ναι. Το επίδομα όμως δεν μπαλώνει τα πράγματα, δηλαδή ναι μεν γίνεται μια κίνηση από την εκτελεστική εξουσία, όταν βλέπεις ότι ο νόμος κάπου κολλάει και κάπου δημιουργεί πρόβλημα, πρέπει η άλλη εξουσία μετά, η κοινοβουλευτική. Οι βουλευτές, οι οποίοι μάλιστα έχουν και τον πλήρη φάκελο της Δανειακής Σύμβασης και το ξέρουν σε βάθος, αν πρόκειται να αλλάξουν κάτι, να αλλάξουν οι ίδιοι. Και στο τέλος βεβαίως υπάρχει και η δικαστική, όλες ανεξάρτητες οι εξουσίες, όπου θα πρέπει αυτό το οποίο είναι λογικό, τα χρήματα δηλαδή τα οποία έχουν δουλέψει κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι αναγκαστήκανε γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, μπήκανε σε επίσχυση. Αυτά λοιπόν τα οποία έχουν δουλέψει, με μία φόρμουλα θα πρέπει οι τράπεζες να τα αποδώσουν στους εργαζόμενους. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν πάει άλλο. Αυτό είναι λογικό. Δηλαδή, αυτά που τα ξέρουμε εμείς πίσω από τη λογική, πολλές φορές τα καλύπτει ο νόμος ως εξής. Πολλές φορές καλύπτονται είτε από επιτροπές ανώνυμες, είτε επίσης και από τον ρυθμό, από τον τρόπο που λειτουργούν τα κανάλια. Δηλαδή, τα κανάλια λειτουργούν σαν ανώνυμες εταιρείες. Σε ιδιωτικές συζητήσεις τους έχω πει γενικώς, ότι καλό είναι να κάνεις μια συζήτηση με τους μετόχους του καναλιού, τους βασικούς. Εντάξει, αλλά εφόσον από τον Σεπτέμβρη φέτος, πέρσι, έχει προκύψει ένα διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει αυτό το διοικητικό συμβούλιο που έχει ένα πρόεδρο να απευθυνθούν οι δικηγόροι των τριών σωματείων. Είναι και διαιρεμένο, γιατί έχουν διαιρεθεί σε τρεις είναι δημοσιογράφοι. Εντάξει, μην το αναλύσουμε τώρα τόσο πολύ, γιατί μπαίνουμε και σε χωράφια. Να απευθυνθούν εκεί, να βρουν μια λύση και να μπορέσουν να πιέσουν τις τράπεζες να δώσουν κάποια χρήματα. Δεν ήταν όλοι το ίδιο. Δηλαδή, εκ του αποτελέσματος αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν όλοι οι μέτοχοι το ίδιο ζεστή στο να πάντα λειτουργήσει κανονικά. Ναι. Κύριε Κολυδά, εσείς αυτή τη στιγμή, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε? Το ΜΕΓΑ γνωρίζουμε όλοι ότι δεν κατέθεσε. Θα σωθεί, υπάρχει φως στο τούνελ, δηλαδή, ας πούμε. Δηλαδή,
Βλέπετε κάποια ακτίδα φωτός σε εγώ αυτή το ιστορία? Μόνο που βλέπω λιγάκι, όπως σας είπα και προηγουμένως, αποστασιοποιημένος, όταν έχουν φτάσει τα πράγματα, που δεν μπορεί να καταθέσει, σου μένει η ελπίδα που έχει περάσει ο χρόνος και θα είναι κάπως πάλι δεν θα είναι τόσο δίκαιο για τους υπόλοιπους έξι που έχουν καταθέσει το φάκελο εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος. Σαν τελευταία λύση, εγώ δεν το ξέρω, δεν είμαι ούτε μου ανήκει το κανάλι, ούτε δεν έχω δηλαδή, δεν προσωποποιείται ο καιρός πολλές φορές. Αλλά όλοι λέγανε, το ακούσαμε τον καιρό, όχι επειδή το αποκολλητάς, το ακούσαμε τον καιρό από το Μέγα. Από το Μέγα, ναι. Δηλαδή, δεν παίρνεις λοιπόν, παίρνεις την ευθύνη αυτών που λες, αλλά δεν προσωποποιείς εσύ στο σύνολο αυτό που λέει το κανάλι. Εγώ εκείνο που νομίζω είναι ότι σαν, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να είμαι νομικός, έχω ασχοληθεί με πολλά οικονομικά θέματα στη δουλειά μου, ξέρω από το μάρκετινγκ, δημιούργησα μία εκπομπή καιρού το απόγευμα, με την προτροπή βεβαίως του διευθυντού ενημέρωσης του καναλιού, που ήταν ένα κομμάτι που έφερνε 10 λεπτά διαφήμιση, πολύ καλή διαφήμιση και που πουλάει και που, μπορεί, και που μετρούσε και στην πρωινή ζώνη. Και το απόγευμα και το μεσημέρι και το βράδυ, δηλαδή ήταν ένα προϊόν που πουλάγε εμπορικά. Από εκεί και μετά, εγώ θέλω να με επιτρέψετε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε, αλλά να πω το εξής, ότι από την άλλη μεριά, εγώ παράλληλα στο κανάλι, πέρναγα την άποψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Εγώ είμαι υπάλληλος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και ήθελα να στηρίξω την πρόγνωση του καιρού μέσα από το κανάλι που με εμπιστευότανε, που έκανα κουμάντο και έτσι συμβαίνει το ίδιο πράγμα, νομίζω και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ότι θα πρέπει να κάνει κουμάντο ένας. Δηλαδή να δίνει μία γραμμή κτλ. Τώρα. Το κανάλι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι όσοι έχουν κάποιο λόγο ή να κάνουν, που λέμε αυτό, να κάνουν κουμάντα στο κανάλι, θα μπορούσαν σαν τελευταία λύση να βρουν μία μέση λύση, να κρατήσουν κάποιους εργαζόμενους, αν όχι όλους, και να μεταπέσει σε άλλη κατηγορία το κανάλι αντί γενικού ενδιαφέροντος. Εγώ θέλω να σας πω πάντως, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν πάρα πολύ και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας να έχουν λιακάδες μόνο. Για το Μέγκα. Για το Μέγκα. Ήταν εκεί η ευχή, την ευάλαμε, ήταν προπέρσινη. Το κάναμε στο στούντιο και την έβαλα φετινή στο φετινό από το προσωπικό σελίδα μου και από το Facebook. Ναι, ήταν ευχή, ήταν προπέρσι, την βάλαμε ξανά. Μόνο λιακάδες εμείς θα ευχηθούμε. Μόνο λιακάδες για τους εργαζόμενους, για εσάς, για το κανάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσάς και το λόγο που μου δώσατε αυτό τα λίγα πράγματα να πω. Και το κανάλι που με φιλοξένησε, έτσι κι αλλιώς όλοι γυρνάμε γύρω από τα ίδια πράγματα. Ναι. Βλέπουμε ανθρώπους και εδώ πίσω από τις κάμερες και πάνω στο στούντιο υπάρχουν άνθρωποι που τους έχω γνωρίσει, έχουμε συναστραφεί. Μένει η καλή άβρα των ανθρώπων και η καλή διάθεση, τίποτε και άλλο. Και για να δείτε πόσο πολύ αγαπάει ο κόσμος και δεν ξεχνάει, γιατί ο κόσμος είναι ο πρώτος και ο σταθερός και ο τελικός κριτής μας και αποδέκτης. Πάντα το πίστευα, έτσι μεγάλωσα, έτσι γαλουχήθηκα και αυτό το πιστεύω πάντα. Ο Παναγιώτης Ραφαλίδης με το συνεργείο και την κάμερα του επιτέλους Σαββατοκύριακο βγήκε στον δρόμο και ρώτησε τον κόσμο ποια είναι η αγαπημένη σας σειρά του Μέγκα. Ακριβώς, γιατί αφορά τον κόσμο το κλείσιμο ή δύσκολες εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Πάμε να δούμε τι έχει αφήσει το Μέγκα από άποψη μυθοπλασίας στον κόσμο. Χαίρετε, χαίρετε. Ξέρω πως σας έχω συνηθίσει σε λίγο πιο τσαχπίνο βεργαλιάρικα γκάλοπς, λίγο πιο αστιούλικα, λίγο πιο σκοπτικά. Σ' άρεσε να τα λέω σκοπτικά. Το σημερινό μας αναπόφευκτα θα είναι λίγο πιο νοσταλγικό, λίγο πιο αγαπησιάρικο. Θα μιλήσουμε για το Μέγκα. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας πρόβλημα? Έλεγα πριν με διακόψει η ελευθερία η πολύχρονη. Θέλω έτσι να δω τι επίγευση σας έχει αφήσει αυτό το κανάλι, ποια ήταν τα αγαπημένα σας προγράμματα. Τι κάνετε, καλημέρα, καλά? Ωραία μέρα σήμερα, ήλιο. Όπως έχω πολλάκι προσπαθήσει να σας πω, σήμερα το γκάλοπ είναι αφιερωμένο στο Μέγκα, στην επίγευση που μας έχει αφήσει μετά από 29 ολόκληρα χρόνια στον αέρα. Ποιες είναι οι αγαπημένες μας σειρές, ποιες είναι οι αναμνήσεις που μας άφησε το μεγάλο κανάλι. Θέλω να πεις τις αγαπημένες σειρές του Μέγκα. Λοιπόν, θα σας πω που είναι όλοι καβιτός, να μου πείτε ποια είναι τα αγαπημένα σας προγράμματα του Μέγκα. Παραπέντε. Ναι, θεϊκό. Να σας πω, σας μυρίζει καρπούζι. Από το πρωί μου μυρίζει καρπούζι. Το αντιλιακό μου έχει άρωμα καρπούζι. Α, στο διάλο. Ναι, θες να σου βάλω λίγο? Έχει κουκούτσια. Σαββατογεννημένες. Η σενιόρα Σούλα, ο χολαργός.